Στο μεταξύ, σφίγγει ο κλοιός για την Τουρκία για την υπόθεση του φυλακισμένου ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά, με το Συμβούλιο της Ευρώπης να την απειλεί ακόμη και με αποβολή. Ο Γιάννης Παλαιολόγος θα μας δώσει το ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες. Γιάννη. Καλό βράδυ από τις Βρυξέλλες. Ναι, με τις εξελίξεις να τρέχουν και σε αυτό το θέμα, την Παρασκευή δικαστήριο της Τουρκίας αποφάσισε να παρατείνει την προφυλάξη του κ. Καβαλά, ο οποίος είναι στη φυλακή από το 2017, παρότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε ζητήσει την αποφυλάκησή του. Και συζητήθηκε στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το ζήτημα χτες. Και όντως το ενδεχόμενο να αποκλειστεί η Τουρκία από το Συμβούλιο της Ευρώπης, άμα συνεχίσει σε αυτό το θέμα να επιμένει, δεν αποκλείεται πλέον. Υπήρξε και συνέντευξη του κύριου Καβαλά στην Deutsche Welle μέσα από τη φυλακή. Απάντησε γραπτά σε ερωτήσεις. Mm-hmm. Όπου μεταξύ άλλων είπε ότι οι κατηγορίες περί κατασκοπίας σε βάρος μου και η φυλάκησή μου, παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι κατασκευασμένες. Ο νομικός ορισμός της κατασκοπίας δεν στοιχειοθετείται, δεν παρουσιάστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για κατασκοπία. Για τον λόγο αυτό, είπε ο κ. Καβαλά, συνέκρινα κάποτε τις κατηγορίες εναντίον μου με πρακτικές της ναζιστικής περιόδου. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.